πλέον η φήμη των παιχνιδιών στον δρόμο έχει πάρει ανεξέλεκτες καταστάσεις. Όλος αυτός ο κόσμος έχει μαζευτεί μόνο για μας και είναι έτοιμος να παίξει. Όλα είναι δρόμος και όλος αυτός ο κόσμος μαζεύτηκε για εμάς, για το Creed TV. Για αυτά τα υπέροχα παιχνίδια. Ένα μπράβο μου λοιπόν. Τα κατάφερα και πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου. Φυσικά και κάνω πλάκα, γι' αυτό και με αυτή την ατάκα μου εξαφανίστηκαν όλοι. Αν τους βλέπετε, φεύγουνε. Κάνε ένα πλάνο εκεί. Κοίτα, μία ατάκα είπα. 2.000 κόσμο έδιωξα. Πολύ απλά, είμαι το αντιτουριστικό φαινόμενο. Πάντως, έχουμε έρθει σήμερα για να κάνουμε τι? Να παίξουμε όμορφα παιχνιδάκια. Να μοιράσουμε χρήματα και να φτιάξουμε τη διάθεση του κόσμου. Είμαστε λοιπόν εδώ στα υπέροχα λιοντάρια μας για να μοιράσουμε χρήματα και να παίξουμε παιχνιδάκια. Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Λοιπόν, το πρώτο μας παιχνίδι για σήμερα είναι το κανόνι του Ναβαρόνε. Έχουμε δύο παίχτες. Ο καθένας έχει τρεις βολές να ρίξει. Τοποθετούμε σαν τη γη το κανόνι. Αυτός ο οποίος θα γίνει λιγότερο χάλια παίρνει το κοσάρικο. Κατανοητό? Κατανοητό. Λοιπόν, είναι οι παίκτες. Οι παίκτες είναι ο Μάνος και Ηλίας. Λοιπόν, καταλάβαμε το παιχνίδι. Ναι. Πάμε λοιπόν να φορέσουμε στολές για να λερωθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο άφοβα. Οπλίστε! Λοιπόν, καταρχήν να δούμε ποιος θα παίξει πρώτος. Πέτρα, ψαλίδι, μολύβι, χαρτί, να δούμε ποιος θα πει πρώτος. Πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί. Ωραία. Νίκησες. Λοιπόν, ξαναλέμε άλλη μια φορά. Πατάς αυτά εδώ για να αποφύγεις. Τοποθετείς εδώ το κεφαλάκι σου. Για να βαφτιστείς την κεφάλι σας εδώ. Υπέροχα θα πάει αυτό. Πάει. Είμαστε έτοιμοι. Μετά το πάμε μου, όποτε είσαι έτοιμος, βαράς. Όχι, εγώ θα το πω. Ναι, εγώ είμαι έτοιμος. Λοιπόν, πάμε. Σημάδεψε καλά. Ρίχτα. Μην αφήσεις τίποτα. Σούταρε τον! Ένα replay παρουσιάζει τίποτα. Πάντα ενδιαφέρον. Σούταρε τον! Λοιπόν, έχουμε το πρώτο, έχουμε άλλες δύο βολές. Μη γελάς πολύ, θα συμμεταστέ του. Μη σκουπιστείς, μη σκουπιστείς, μη τρως τη σαντιγή σου. Μετά το πάμε μου, είμαστε έτοιμοι και για το δεύτερο γύρο. Πάμε! Δες που θα κολλήσει και βάρα τον. Τώρα! Ένα κοντινό να δούμε τι έχει κάνει. Σου χρωστάω μια καλή το. Θα δούμε. Λοιπόν, θυμίσου πόσο χάλιας έχει κάνει. Ναι, τώρα θέλει εκδίκηση. Θέλει εκδίκηση. Και εκδίκηση είναι ποια το τρώγεται. Κρύο. Πάλι καλά το ξέρεις. Λοιπόν, έτοιμοι. 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 Πάμε. Έτσι, έτσι, έλα. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Έχει μάτι δολοφόνου άλλος. Πάμε στη τελευταία μας βολή. Είσαι έτοιμος? Πάρ' το κοσάρικο και φύγε. Ρίχνω τα όλα. Εδώ βάζω το κεφαλάκι σου, βάζω να ξεφύγεις. Λοιπόν, έτοιμοι. Πάμε. Βρες το και... Μα μη φεύγεις εδώ. Εννοείται. Νομίζω ότι έχουμε ξεκάθαρο νικητή. Για γυρίστε. Ελάτε εδώ κοντά. Ποιος πιστεύετε ότι έφαγε περισσότερο? Ποιος πιστεύετε, αυτός? Σηκώστε χέρια. Με χειροκρότημα, με χειροκρότημα. Χειροκρότημα, αυτός έφαγε περισσότερο. Αυτός έφαγε περισσότερο. Μόλις πήρες ένα εικοσάρικο. Ξεκάθαρο νικητή με βάση την ψηφοφορία του κοινού. Και πάμε στην απονομή. Δεν πειράζει. Είσαι ο νικητής της καρδιάς μας. Βλέπουμε αυτό το υπέροχο πορτοφόλι που μόλις έφτασε στα χέρια μου, εντελώς τυχαία. Και κάπου εδώ θα βρίσκονται 20 ευρώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στο επόμενο ζευγάρι. Ποιος θέλει να παίξει? Βγάζει μόνο σου τα λεφτά, του αρέσουν τα μηχανάκια. Στον δρόμο είδε πολλά, γι' αυτό και δεν κάνει πλάκα. Πολύ ωραία. Ποιος πήρε το κοσάρικο τελικά? Εγώ το πήρα το κοσάρικο. Εγώ νομίζω ευαισθημένο. Εγώ νικήσα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τα results, αλλά. Μάλλον με συμπάθησε πιο πολύ το κοινό. Η δεύτερη βολή σου ήταν πολύ. Ήταν έτσι. Εγώ το πέτυχα, αλλά ήταν λιγότερο οπλισμένο νομίζω. Λες αυτό? Λίγο. Σε φάγανε τα συστήματα, το έχει στήσει. Δεν ξέρω. Θα κάνω κονέ. Περάστε ωραία, παιδιά. Λοιπόν, περάσαμε πολύ ωραία. Θέλω να κάνω μια δήλωση στην κάμερα. Για πες τι. OCG μόνο. OCG μόνο. Τι είναι αυτό? Παλιό κάστρο. Πολύ ωραία. Τώρα γίνομαι γνωστός, τώρα πάει να με μάθει όλη η Ελλάδα. Τα κανόνια του Ναβαρόνε, πράξη δεύτερη. Λοιπόν, βρήκαμε και τους επόμενους παίκτες μας μέσα από όλο αυτόν τον κόσμο. Ήρθαν, μας βρήκαν και συνήθως τι κάνουμε το Πάσχα? Ασπρίζουμε.
Αυτό λοιπόν πριν το Πάσχα ήρθαμε να σπρίσουμε. Και τι θα κάνουμε? Θα παίξουμε. Ωραία, λοιπόν έχουμε τους παίκτες μας τον Θωμάς. Ο Θωμάς. Ραφαήλ. Θωμάς και Ραφαήλ, χριστιανικά ονόματα. Αυτό που χρειαζόμαστε. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να δούμε ποιος θα ξεκινήσει πρώτος. Λοιπόν, πέτρα, ψαλίδι, μολύβι, χαρτί. Και δεύτερος και έχασες. Λοιπόν, τοποθετείς το πρόσωπό σου εδώ. Εκεί μέσα, μπράβο, πας εδώ το πηγουνάκι σου. Τα χεράκια σου τάξεις εδώ για να μπορείς να αποφύγεις. Εκεί. Λοιπόν, όταν σου πω είσαι έτοιμος, σημαδεύεις. Λοιπόν, για δοκίμασε την άμυνά σου. Είναι καλός. Τέλεια, είναι πολύ καλός. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ναι. Πάμε. Σημάδεψέ τον. Εσύ πώς πας να τα αποφύγεις, το θυμάσαι αυτό. Ναι. Ωραία. Ω, καλό, έκανε άμυνα. Για να δούμε, έκανε άμυνα. Μην καθαρίσει τίποτα. Για να δούμε λίγο. Ο Θωμάς ο άπιστος, ίσως τον πείσαμε. Λοιπόν, άλλη μία βολή έχει, μετά το κάνεις χάλια, θα πάρεις το κοσάρι κόμμα σας. Λοιπόν, πάμε. Είσαι έτοιμος για άλλη μία βολή? Πανέτοιμος. Ωραία. Αν ήσουν γεμιστή σε πειρατικό πλοίο, θα σε είχαν πετάξει στους καρχαρίες. Αν με πετούσαν στους καρχαρίες, οι καρχαρίες θα είχαν χορτάσει τόσο πολύ που δεν θα ξανατρώγανε κανένα πειρατή. Σκέψου το γενικό καλό. Λοιπόν, είναι νόστιμη. Ναι. Μην καθαρίσει τίποτα. Εντάξει, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Είσαι έτοιμος? Πανέτοιμος. Είσαι έτοιμος? Ναι. Γκίλ Μπουρντάν. Γκίλ Μπουρντάν. Έτοιμη? Έτοιμη. Πάμε. Πάμε. Κάνει και προσπίσουλα. Διασποράς. Είσαι πολύ καλός. Πάμε στην αλλαγή, πάρ' την εκδείξη σου. Παμά, είσαι σπίτι. Καταφέραμε τη δεύτερη βολή να αποκρούσουμε και πήγαμε διασποράς, οπότε αυτό το χάσαμε τελείως. Έχουμε ένα αποτέλεσμα, αλλά μπορείς πολύ καλύτερα. Μπορώ. Θυμίσω ότι γέλασε. Το κεφαλάκι εδώ. Υπέροχα. Πάμε εδώ να σπρίσουμε. Πάμε. Λοιπόν, πάμε. Πήρα. Σημάδεψε. Δες το κενό που κάνει. Εκεί, πάρτα. Κοίτα λίγο εκεί. Πάρτα. Εδώ. Υπέροχα! Τον έχεις. Τον έχουμε. Άλλη μία βολή. Ναι. Δεν είχες ακούσει που λέγαμε πάντα ότι περιμένεις μία άσπρη μέρα? Ήρθε. Ήρθα. Θα σε βοηθήσει αυτή. Sorry, φίλε. Το σαβοτάρι. Εκπισοκρότησε το όπλο. Γι' αυτό δεν παίζουμε με τα όπλα, Αντρέα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για δεύτερη μας βολή. Ραφαήλ. Είσαι έτοιμος. Έτοιμος. Είσαι πολύ κοντά να ξέρεις. Μία καλή βολή θέλω. Το έχουμε. Έτσι, πάμε. Όχι, όχι. Πω! Πω! Ποιος πιστεύεις ότι νίκησε? Εγώ. Αυτός έφαγε περισσότερο. Ο Θωμάς παίρνει το κοσάρικο. Αναφυσβήτητα έχουμε νικητή τον Θωμά. Ο άπιστος Θωμάς με 20 ευρώ θα πιστεί. Και μόλις κάναμε μια χριστιανική πράξη και δώσαμε για 20 ευρώ. Τι έχεις να πεις, πέρασε όμορφα? Ωραία. Περιμένω τώρα, κάνεις σαν να δω αν χαμογελάς, αλλά. Εντάξει, έχεις περάσει και χειρότερα. Λοιπόν, πάρτε κοσάρικο. Ευχαριστώ. Πέρασε όμορφα? Ναι, είδα και άσπρη μέρα. Και άσπρη μέρα, την είδε την άσπρη μέρα σίγουρα. Πάμε λοιπόν να καθαρίσουμε τους παίκτες και πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Πώς πήγαμε? Πολύ ωραία, το περάσαμε πολύ όμορφα. Ναι. Κάποιοι είδαν μερικοί άσπρη μέρα, μερικοί όχι άσπρη μέρα. Σιγανό ποταμάκι σου να εσύ, φίλε. Καλά ήταν. Τα κατάφερες. Εσύ ήσουν με το αβαντάζ, έτσι το πλεονέκτημα του Ολμυρού, αλλά. Ένα, δύο, τρία. Όλα είναι δρόμος. Ευχαριστούμε, παιδιά. Μετά την ανεπανάληπτη επιτυχία που είχε το πρώτο μας παιχνίδι, πάμε να παίξουμε το δεύτερο μας για σήμερα. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, πολύ απλό. Ο κόσμος περπατάει στον δρόμο, θέλει να πάει τα ψώνια του, να ψωνίσει, να περάσει όμορφα. Εμείς είμαστε εκεί να μοιράσουμε δεκαρικάκια με το πιο απλό παιχνίδι του κόσμου, το οποίο είναι το ναι ή όχι. Είμαστε έτοιμοι? Φύγαμε! Είμαστε έτοιμοι? Φύγαμε! Χάσατε! Πάμε! Το παιχνιδάκι είναι ή όχι, δεν πρέπει να πει το ναι και το όχι. Okay. Δυνατό. Λοιπόν, πώς σε λένε? Γρηγόρη. Γρηγόρη, από πού είσαι? Από τη Γέρυρη. Μετά τα βορίζα καμάρες εκεί? Καμιά φορά. Πάντα?
Δηλαδή καμιά φορά αποκλείεται να είναι. Μπράβο, μπράβο. Και δεν μου λες, σ' αρέσει το παιχνιδάκι έτσι όπως το παίζουμε. Καλό ακούγεται. Καλό ακούγεται. 10 ευρώ θα πάρεις, αν καταφέρεις όλη την κουβέντα μας να μην πεις ναι ή όχι. Είναι πολύ σύντομο και δεν θα διαρκέσει και πολύ. Okay. Οπότε κρατάς μυστικό. Πιστεύω ότι τα καταφέρω. Και εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Είναι πάρα πολύ καλός μέχρι τώρα. Οπότε, σου αρέσει Κρήτη. Πάρα πολύ. Και αν την έβαζες, ας πούμε, ανάμεσα στα 10 νησιά στον κόσμο, θα την έβαζες πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Εννοείται πρώτο, γιατί είμαι και τοπικιστής. Μ' αρέσει αυτή η απόψη των τοπικιστών. Πάρα πολύ μ' αρέσουν. Οπότε είσαι έτοιμος να πάρεις τα πρώτα 10 ευρώ. Πιστεύω θα τα καταφέρω. Και εγώ νομίζω ότι τα κατάφερε. Έχεις 10 ευρώ. Όχι. Έχασε. Κράτη. Όχι, όχι. Δεν τελειώσαμε. Τι λες παιδί μου, πάρ' το δεκάρικο. Εγώ για την πλάκα ήρθα. Και εγώ για 10 ευρώ ήρθα, μην νομίζεις. Πάρε αυτό εδώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Είσαι έτοιμη. Είμαι. Δυνατή. Όταν χτυπάει το τηλέφωνο στο σπίτι, το σκόνεις εσύ. Το σκόνω. Είναι ασύρματο. Ασύρματο είναι. Απαντάς λέγοντας αντίο. Αντίο. Με διώχνει. Τι να πω. Παρακαλώ λες. Σε ποιον. Σε αυτό που σε πήρε τηλέφωνο. Θα του πω. Ωραία. Έχεις κινητό τηλέφωνο. Έχω. Είναι smartphone. Είναι smartphone. Και βγάζεις φωτογραφίες. iPhone. Άρα έχεις δώσει πάρα πολλά χρήματα. Πώς το πλήρωσες εσύ. Ακόμα το πληρώνω. Ακόμα το πληρώνει. Αλλά είσαι ευχαριστημένη με το κινητό σου. Ευχαριστημένη. Άλλος ένας καταναλωτής που εμπιστεύεται το προϊόν του. Οπότε είσαι πάρα πολύ κοντά στο να νικήσεις τα 10 ευρώ γιατί κατάφερες να μην πεις ούτε ναι ούτε όχι. Είσαι περήφανη γι' αυτό. Είμαι. Εγώ νομίζω ότι κέρδισε λοιπόν και έχουμε άλλο ένα δεκάρικο. Μπράβο παιδιά, αν προσθέσεις να παίξεις και εσύ. Φυσικά και γίνεται. Θα κάνουμε το γνωστό κόλπο σε όλους. Καλημέρα. Καλημέρα. Παίζουμε ένα γρήγορο παιχνίδι με ένα ναι ή όχι. Είσαι έτοιμος να παίξεις? Άμα δεν πεις ναι ή όχι στα επόμενες ερωτήσεις μου, παίρνεις ένα δεκάρικο. Έτοιμος. Ωραία. Λοιπόν, σου αρέσει η μουσική? Μ' αρέσει. Τι μουσική ακούς? Από όλα, κυρίως ελληνικά. Ελληνικά, ας πούμε τραπ και έτσι. Όχι, τραπ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Ακούστε πάρα πολύ απλά. Παίζουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ωραία. Και δίνουμε 10 ευρώ. Το ναι ή όχι. Θα βγάλεις κανένα 50 να δώσεις. 50 θα σου δώσω. Δεκάρικο. Ωραία, ωραία. Θες να παίξεις ναι ή όχι. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ήταν το πιο σύντομο που θα μπορούσαμε να έχουμε. Για να μην πάρω το 50, ακόμα έλεγα όχι, θα το περνάω. Αφού ναι ή όχι παίζουμε, δεν μπορείς να πεις το ναι ή το όχι. Θες να παίξεις 10 ευρώ. Όχι. Πάλι έχασε. Δηλαδή δεν μαθαίνει αυτός ο άνθρωπος. Παίζουμε ένα γρήγορο παιχνίδι, ναι ή όχι, για 10 ευρώ. Παίζουμε. Είσαι έτοιμος να παίξουμε? Ναι, ναι. Έχασε. Ωραία, μια χαρά, καλά πήγε. Προλαβαίνουμε. Παίζουμε ένα παιχνίδι για 10 ευρώ. Σκοπός είναι να μπεις ναι ή όχι. Ωραία. Είσαι έτοιμη? Ναι, ωραία. Να μην σε καταμάλω. Το πιο γρήγορο και αυτό το παιχνίδι. Γρήγορα σε ρωτήσει, αν δεν πεις ναι ή όχι, παίρνεις τα χρήματα. Είσαι έτοιμη? Ναι. Έχασες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κανείς δεν χαίρεται όταν βλέπει ένα εύσωμο τύπο να σε πλησιάζει εκεί που τρως. Είναι η φύση που σε λέει να προστατέψει το φαγητό σου. Το όνομά σου είναι? Γιάννης. Και είσαι πόσο χρονών? 42. Δεν σου φαίνεται, μπράβο, μια χαρά. Και με τι ασχολείσαι, Γιάννη μου? Με την εστίαση κυρίως. Α, σερβιτόρος και τέτοια, κουζινικά και τέτοια. Σωστά. Σωστά, μπράβο, Γιάννη. Και τώρα δουλεύεις, γι' αυτό βιάζεσαι? Δεν δουλεύω σήμερα, έχω ρεπό. Μ' αρέσουν οι Τετάρτες να τα ρεπό. Και πώς θα περάσει το ρεπό σου? Ήσυχα, ξεκούραστα. Και θες το ρεπό σου έτσι να κολλήσουμε και ένα δεκαρικάκι να το πετάξεις κάπου? Φυσικά και θα ήθελα. Νομίζω ότι έχουμε νικητή. Το αξίζει! Γιάννη, έχεις 10 ευρώ να μου δώσεις? Δυστυχώς. Όχι. Δυστυχώς. Έχασες. Πέρασε το λεπτό. Είστε κλέφτες. Πώς σε λένε? Ευρυδίκη. Ευρυδίκη, με τι ασχολείσαι? Είμαι μπαρίστα. Α, καφεδάκια, λάτι άρ και τέτοια. Έτσι, δικό μας μαγαζί. Δουλεύεις πάρα πολλές ώρες τη μέρα? Δουλεύω αρκετές. Αλλά όμως είσαι ευχαριστημένη γιατί αυτό που κάνεις είναι κάτι που σου ανήκει και βγαίνει προς τα έξω. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Εγώ νομίζω ότι η Ευρυδίκη είναι το άτομο το οποίο θα δώσουμε το δεκάρικο. Είμαστε έτοιμοι? Είμαστε. Στο τσάκ την κλείδωσες. Ευρυδίκη, λοιπόν. Χαίρεσαι πάρα πολύ που θα πάρεις το δεκάρικο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μπράβο, ρε Ευρυδίκη. Τελευταία στιγμή όλο κάποιος το χάνει. Ευχαριστούμε. Χαίρετε, ήταν πολύ εύκολο. Ναι, ρε Ευρυδίκη. Να είστε καλά. Γεια σα. Πάμε να δώσουμε το τελευταίο δεκάρικο για αυτό το παιχνίδι. Αλάτε. Εντάξει. Οκ. Τα λέμε.
Γεια. Παρακαλώ. Παίζουμε ένα παιχνίδι πάρα πολύ γρήγορο για 10 ευρώ. Δεν πρέπει να πεις ναι ή όχι. Οκ. Okay. Είσαι έτοιμος με αυτό? Είμαι έτοιμος. Έχεις γεννηθεί έτοιμος για να παίζεις παιχνίδια? Πάντα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Σε βλέπω εσύ. Έχει και εύγλωτο σαν άνθρωπος. Βεβαίως. Ωραία. Με τι ασχολείσαι, Στάθη? Με την εστίαση. Πολύ εστίαση έχει πέσει φέτος και δουλεύεις πολλά χρόνια από ό,τι κατάλαβα. Δουλεύω πολλά χρόνια, δύσκολα. Για όλους μας. Άστα. Και πώς φαίνεται η εστίαση, θα συνεχίσεις? Δεν νομίζω. Είναι ένας... Όλοι αυτό νομίζουμε. Είναι ένας χώρος που κουράζει μετά από λίγα χρόνια. Δεν θα είναι πιο εύκολο έτσι να βγαίνεις στον δρόμο για να παίρνεις χρήματα από ανθρώπους που κρατάνε μικρόφωνα? Θα ήθελα πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ πιο εύκολο για να τσιμπήσεις 10 ευρώ. Σίγουρα γιατί είσαι και ωραίο παιδί, οπότε θα το έκανα αυτό. Εγώ και μόνο που είπα ωραίο παιδί, θα του δώσω το δεκάρικο για σήμερα γιατί έχουμε νικητή. Αυτό το υπέροχο δεκάρικο είναι λίγο σκισμένο, θα το αλλάξει όμως στην εστίαση που δουλεύει. Στην εστίαση. Ωραία, γιατί θα το παίξει. Είναι... Μπράβο. Πολύ εύκολα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στάθη μου. Να σε καλά. Το δεκάρικο σήμερα είναι φανταστικό. Να σε καλά. Μαγικά. Μοιράσαμε τα χρήματά μας, πάμε στο επόμενο μας παιχνίδι. Λοιπόν, είμαστε εδώ για το τρίτο μας παιχνίδι. Δεν είχα άλλο δάχτυλο. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι πάρα πολύ απλό. Έχουμε μια υπέροχη συσκευή μασάζ. Έχουμε ένα μπαλάκι και ένα κουτάλι. Τι προσπαθούμε να κάνουμε? Έχουμε εδώ τους φίλους μας που είναι η πρώτη μας ομάδα και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να τους χρονομετρήσουμε, καθώς με τη συσκευή αυτή στο χέρι προσπαθούν να μεταφέρουν και να ρίξουν το μπαλάκι αυτό μέσα στο ποτηράκι εδώ. Όποιος κάνει τον καλύτερο χρόνο ή όποιος καταφέρει να βάλει το μπαλάκι, ένα εικοσάρικο. Μεταξύ μας δεν νομίζω να καταφέρει κανείς. Δεν νομίζω να τα καταφέρει κανείς, αλλά το εικοσάρικο θα το πάρει καλύτερη προσπάθεια. Είμαστε αισιόδοξοι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν θα βάλουμε τίποτα, αλλά εντάξει, πειράζει. Μ' αρέσει η αισιοδοξία που λέμε. Ονόματα! Ονόματα! Γιώργος. Βασίλης. Ανδρέας. Χάρηκα. Λοιπόν, πάρα πολύ απλό. Ξεκινάς από εδώ. Δεν με νοιάζει πώς θα κρατάς το κουτάλι. Έτσι, έτσι, μόνο μην ακουμπάς με τα δάχτυλά σου το μπαλάκι. Λοιπόν, κάθε φορά που θα σου πέφτει, θα πρέπει να ξαναγυρίσει από την αρχή. Βέβαια. Είναι μια χρήσιμη συμβουλή. Κάθε φορά που σου πέφτει, ξανά μανά. Λοιπόν, είσαι έτοιμος? Το έχεις? Θα δείξει, δεν ξέρω. Πάμε. Ωραία, ξεκινάμε. Ωραία, ξεκινάμε. Μήπως αρτούντες λίγο καμπύλι. 2 hours later. Τον έχουμε πεθάνει. 6 hours later. Πάρ' το και φύγε σφαίρα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Μπράβο, 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 μπράβο! Ναι! Ναι! Πίστευα δεν τα καταφέρει ποτέ. Σταμάτα το γρήγορα, από εκεί το προσθέτεις. Ωραία. Όχι το πλήν πάντα. 33 δευτερόλεπτα! Λοιπόν, ο χρόνος που έκανε ο φίλος μας ο Βασίλης είναι 33 δευτερόλεπτα. Οπότε εσύ στα 33 δευτερόλεπτα πρέπει να το έχεις βάλει. Αν το έχεις βάλει πριν, παίρνεις το κοσάρικο. Αν δεν τα καταφέρεις μέχρι τα 33, το κόβουμε τελείως. Ωραία. Άμα σου δώσω λεφτά για να μου βάλεις λιγότερη μέτρηση εδώ. Στα 20 πόσα να σπάσεις? Είναι μπέρδεμα. Δεν βγαίνουν τα γαφρά. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Ναι. Λοιπόν, έλα από εδώ τώρα. Θυμάσαι τους κανονισμούς, δεν με νοιάζει πως θα πιάσει το κουτάλι. Όποτε σου πέφτει, ξαναεπιστρέφεις. Ωραία. Είσαι έτοιμος? Πανέτοιμος. Το βλέπω πολύ χειρότερα από τον πρώτο. Ισχύει. Ωραία. Έτοιμοι. Πάμε. Αλλά εντάξει. Ποιος? Ποιος? Πού είναι ο Μπαρτζόκας να απαντήσει? Ποιος? Πέρασε 1-0. Λοιπόν. Το αριστερό λέει. Αν είναι δυνατόν. Παιδιά, μας τα έφαγε τα λεφτά χωρίς να του τάξουμε άλλα χρήματα. Έχουμε τον πρώτο νικητή. Σε αυτή την δύσκολη μάχη που δεν ήταν, έχουμε ένα ξεκάθαρο νικητή, ο οποίος είναι ο... Γιώργος. Α. Γιώργο, τα 20 ευρώ σου ανήκουν. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω τι κομπίνα έκανες, πάντως έπιασε, θα την πεις και στον επόμενο. Ήταν πάμε στη δεύτερη ομάδα. Η αισιοδοξία που είπα στην αρχή, η αισιοδοξία. Και θετικά μηνύματα αυτή η εκπομπή. Τι άλλο να κάνουμε, πια σπαθιά να καταπιούμε. Πάμε στο δεύτερο ζευγάρι, ελάτε παρακαλώ. Λοιπόν, βρήκαμε τη δεύτερη ομάδα μας. Το παιχνίδι το είδατε? Το είδαμε, ναι. Σας φαίνεται εύκολο? Όχι. Ωραία, μ' αρέσει θετική ενέργεια. Είσαι ο Λευτέρης. Και Κατερίνα. Λευτέρης και Κατερίνα. Λοιπόν, εύκολο, έχετε κάποια σχέση? Όχι. Φίλοι. Φίλοι. Έτσι πιστεύεις? Δεν υπάρχει φιλία. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, θα σου πω έτσι δεν πάει. Δεν πάει έτσι. Πιστεύω όχι. Εκεί είναι όσο πιο κοντά γίνεται, γιατί αλλιώς δεν θα πάει. Αλλά πρέπει να συμπεριλάβω μόνο σκηδοβελληνικές.
Το πελινικέ, αν και λάθο τελείω λέξη αυτό που θέλουμε να κάνουμε, εννοούσε ταλάντωση, αλλά τώρα κατάλαβα γιατί δεν πέρασε το μάθημα. Λοιπόν. Όχι, την ταλάντωση δεν έχω περάσει, η κυρία δεν την έχει περάσει. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, Λευτέρη. Φύγαμε. Μ' αρέσει που βάζουμε το δυτικό, ενώ εσύ θα φας το ρεύμα. Κράτα αυτό. Βάζει δέρμα, βάζει δέρμα. Πάμε! Κάτι πάει λάθος, δεν ξέρω. Λειτουργεί, καλά, εντάξει. Λειτουργεί το πράγμα, αλλά... Αλλά είναι σταθερός, πες. Λειτουργεί. Yeah. Δεν θέλω να φάνω σεξιστής, αλλά υπάρχει πιθανότητα να μην τον νικήσουν σε αυτό το παιχνίδι. Ναι, υπάρχει μια πιθανότητα. Εδώ, δες το. Δεν υπάρχει σωτηρία. Κατερίνα, είσαι έτοιμη. Πανέτοιμη. Έχεις 5 ετρόλεπτα. Το έχω. Θες να δώσω το κοσάρι και να σε πιάσει το ρεύμα. Όχι. Να το πάμε πιο γρήγορα. Θα το ρισκάρεις. Πάρε αυτό. Και έβαλες και αριστερό χέρι. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Θα το ρισκάρεις, το θέλες. Πάμε. Μισό. 3, 2, 1. Πάμε. Όχι. Όχι. Δεν το πιστεύω. Γιατί ρε, η Κατερίνα. Μία φορά το outsider. Θες να το σταματήσω αυτό. Δεν το πιστεύω. Θα το κέρδιζα. Ανέβαινε. Στα πόσα τρόλτα ήταν πάνω. Τρία δευτερόλεπτα. Απίστευτο. Γιατί ρε, η Κατερίνα. Καταρχήν έχουμε νικητή. Έλα. Λευτέρη, έλα πάρεις το κοσάρικο. Και πραγματικά θα ήθελα... Γιώργο, έλα κάπου λίγο να δω κάτι. Εγώ να το βγάλω αυτό. Ναι, εννοείται. Εξαιτίας της ευγενικής άμυλας όμως, όχι, όχι, μπορώ να πω ότι θα τα γεράσω για την Κατερίνα αυτά. Α, εντάξει. Συγκινούμε. Κατάλαβες γιατί δεν υπάρχει φιλία. Κατάλαβες. Ωραία. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω αυτή τη μονομαχία. Μέσα. Είναι 6 και 5 τρόλτα. Θα κάνεις το 2 στα 2, παιδιά, να ξεκαθαρίσουμε ότι θα πάρετε μία γι' αυτό. Εντάξει. Κανένα πρόβλημα. Πολύ βασικό, παιδιά. Για κανένα πρόβλημα. Τότε μπορεί να μην το βάλω. Με το αριστερό χέρι. Ω, σωστός. Είχα μεγάλη απορία, εγώ έκανα 15 τρόλτα, ο Πέτρος έκανε 20. Προσπαθούσαμε να δούμε, δεν γίνεται να κάνουμε 5 και 6 τρόλτα, οπότε θα δούμε ποιος το καλύτερος. Αριστερό χέρι αυτή τη φορά και το πιο βασικό απ' όλα, δεν θα πάρουν μία. Λοιπόν, okay. Λοιπόν, Λευτέρη, 3, 2, 1, πάμε! 3 δευτερόλεπτα ρε, τρία ρε. Τι τρία ρε Λευτέρη. Παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά... Και δωρεάν, δεν πιστεύω να το πω. They see me rolling. The hating, ειδικά η Κατερίνα. Αυτός έχει ξεκινήσει, θα τρέμει πριν ξεκινήσουμε. Σκουρίνα τα πράγματα, Γιωργάκη. Άσχημα. Για πάμε, Γιωργάκη, ας δούμε. Αντίστροφη μέτρηση. 3, 2, 1, go! 2,5 δευτερόλεπτα! Λοιπόν, φανταστικό! Είχαμε μονομαχίες στήθος με στήθος στα προηγούμενα παιχνίδια. Εδώ ήταν πολύ ξεκάθαρες νίκες μας. Οπότε, έχουμε Γιώργο και Λευτέρη. Σωστά. Ναι. Πήραμε τα λεφτουδάκια μας. Περάσαμε όμορφα. Πάρα πολύ ωραία. Και εσύ που δεν τα πήρες. Τι να κάνω, εντάξει. Δεν με πολύ ενδιαφέρει και βασικά κιόλας. Ωραία. Εσείς. Περάσαμε όμορφα, ναι. Κατερίνα, μήπως σου ρίξει την ψυχολογία σου ότι δεν θα νικήσει ποτέ. Δεν θα μου τη ρίξει την ψυχολογία. Θα συνεχίσω να προσπαθώ. Η άγνοια είναι κάτι που σώζει. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Πώς πήγε. Πήγε τέλεια. 25 δευτερόλεπτα. 3. Εντάξει. Σε κάποια πράγματα είναι καλό να είσαι γρήγορος, αλλά όχι. Για άλλη μια φορά έχασε. Ήταν μια μάχη μεταξύ φίλων. Μεταξύ φίλων εννοείται, αλλά δυστυχώς... Δεν θα το σχολιάσω. Πειράζει. Εντάξει, τα κάνουμε. Περάσατε όμορφα. Ναι, ήταν φανταστικά. Λένε ότι θα γίνετε ζευγάρι. Ποτέ. Ποτέ όμως και για κανένα λόγο. Δίστασες λίγο. Και όχι, θα σου πω. Ο μόνος τρόπος να μην μπορείς να είσαι κολλητός με μια κοπέλα είναι να μην είσαι attracted καθόλου. Καθόλου όμως. Το ίδιο πάει και από μένα. Και είναι αμοιβαίο, άρα γι' αυτό... Και εκεί έρχεται μια πανδημία. Όχι, πείτε και δεν αφήνεις άνθρωπο. Θα σταματήσει ένα τηλεοπτικό, φεύγω. Ωραία. Αυτό ήτανε. Άλλη μια υπέροχη μέρα έφτασε στο τέλος της. Τι κάναμε? Απλά πραγματάκια. Μοιράσαμε χρηματάκια, περάσαμε όμορφα, γνωρίσαμε κόσμο, κάναμε έτσι τις διασυνδέσεις μας και παίξαμε πάρα πολύ όμορφα παιχνίδια. Οπότε εμείς θα κάνουμε, θα ξαναδώσουμε άλλο ένα ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Μείνετε συντονισμένοι για ακόμα πιο τολμηρά παιχνίδια. Από εκεί όμως θα είμαστε πάντα αυτά εκεί.
Δεν γίνεται αλλιώς. Όλα, όλα, όλα είναι δρόμος. Λοιπόν, αυτό δεν θα παίξει ποτέ. Το ξέρω.